κάνουμε μία ομάδα που αποφασίσαμε εν πάση περιπτώσει να μην το αφήσουμε αυτό το πράγμα να πέσει έτσι στο κενό όπως γινόταν τόσα χρόνια, να κάνουμε μία καταγγελία ώστε ας πούμε, να μαζευτεί λιγάκι η ένοχη αυτή που το κάνουν, που δεν ξέρουμε ποιοι το κάνουν βέβαια, να αρχίσει μία ιστορία, να συζητάμε, να μιλήσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να τον ευαισθητοποιήσουμε, να διαβάσουμε τον νόμο, να μάθουμε ποια είναι η διαφορά δεσποζώνων αδέσποτων και τι ορίζει κάθε φορά ο νόμος, ποιος είναι αρμόδιος, ποια αρμόδια αρχή είναι για το κάθε τι. Πρώτον να σας ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και της Προέδρου μας κυρίας Μπομπολάκη για την τιμητική σας πρόσκληση να μας καλέσετε στην ημερίδα σας, αλλά και να σας συγχαρούμε για την πρωτοβουλία σας αυτή και να ευχηθούμε να βρει κι άλλους μηνυτές στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρώτον, να γίνει υποχρεωτική η στήρωση των ιδιόκτητων ζώων συντροφιάς για μια πενταετία. Υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χώρων, παραδείγματος χάρη στο Βέλγιο, και να επανεξεταστεί το θέμα μετά την πενταετία. Για να πιάσουν επιτέλους τόπο τα κρατικά κονδύλια και να μην σπαταλούνται άσκοπα σε δράσεις ανεποτελεσματικές. Να σταματήσουν τα pet shops να πουλούν ζώα, όπως συμβαίνει σε μια πλειάδα άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι να γίνει αυτό, τα pet shops θα πρέπει να πληρούν ειδικές προδιαγραφές που θα θεσπιστούν με αυστηρούς ελέγχους λειτουργίας και αποτροπής παράνομης διακίνησης και εμπορίας ζώων. Να οριστούν πολύ υψηλά πρόστιμα για τους παρανομούντες. Πέμπτον, να εισαχθεί μάθημα υποχρεωτικό στα σχολεία για το σεβασμό στη φύση και τα πλάσματά της, ώστε να σταματήσει η ζωοφοβία του Έλληνα. Το δεσποζόμενο λοιπόν ζώο έχει ο ιδιοκτήτης του καταρχήν την υποχρέωση να το σημάνει με τσιπ, έχει την υποχρέωση να τηρεί τις συνθήκες ευζοίας, έχει την υποχρέωση να το πηγαίνει στο κτηνίατρο και να φέρει βιβλιάριο υγείας και γενικότερα να τηρεί συνθήκες ευζοίας και άλλες αστυνομικές διατάξεις που αφορούν τους κανόνες κοινής ησυχίας. Ναι, μια διευκρίνηση, ας πούμε, έχουμε ένα ζώο το οποίο δεν το έχουμε στην αυλή μας, δεν έχουμε βάλει εμείς το μικροτσιπ, αλλά κυκλοφορεί γύρω από το σπίτι μας και το λυπόμαστε και του βάζουμε λίγο φαγάκι και λίγο νεράκι. Αυτό θεωρείται... Αυτό καταρχήν είναι αδέσποτο και είναι στην ευθύνη του Δήμου, γενικότερα η φροντίδα του, η σύντησή του, η σήμανσή του και η κτηνιατρική τη φροντίδα. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι η σύντησή του μπορεί να γίνεται νομίμως σε δημόσιους χώρους όπου ο Δήμος θα έβαζε τροφή, θα μπορούσε να βάζει τροφή και φαγητό για τα αδέσποτα. Είναι πολύ σημαντικό να το επισημάνουμε ότι δεν είναι καθόλου, δεν είναι παράνομο να σιτίζουμε αδέσποτα ζώα σε χώρους κοινόχρηστους καταρχήν, είτε είναι σε πεζοδρόμιο, είτε σε άλλους χώρους που θα μπορούσε να βάζει τροφή ο Δήμος ο ίδιος. Η συνεργασία με το φιλοζωικό σωματείο, το οποίο έχει κάποιο καταφύγιο και το ζώο δεν είναι υποχρεωμένο να επανενταχθεί στο φυσικό του χώρο, εάν μπορεί να βρει κάποιο είδους στέγαση. Εγώ προχθές περνούσα μπροστά από την εκκλησία, στο πίσω δρόμο που είναι ο φούρνος. Μπορείτε να έρθετε λίγο χωρίς να καταλάβω, δηλαδή εντελώς δεν κατάλαβα τίποτα. Έρχεται ένα σκυλί, ένα μαύρο που είναι εδώ πέρα, με 4, 5, 6 ξέρω εγώ πόσα σκυλιά, χύμιξε πάνω μου, δηλαδή εγώ κόντεψα να πάω από συγκοπή, μέχρι εκεί ήμουνα. Εδώ στο πόδι μου πιάσε εδώ πέρα το πόδι, δεν με τραυμάτισε βέβαια, αλλά με έπιασε εδώ, επί 10 λεπτά, ένα τέταρτο, καθόμουν εκεί ακούνητη για το σκυλί γύρω-γύρω με τα δόντια του έτσι να με φάει. Αν δεν ερχόταν η Ντίνα η φουρνάρισα, δεν ξέρω τι θα είχε γίνει. Εμένα τώρα, νομικά, έρχομαι να ρωτήσω, αυτό θέλω να ρωτήσω εσάς, ποιος θα με κάλυπτε και τώρα και για την ψυχική οδύνη τέλος πάντων που πέρασα, ποιος με καλύπτει να με αποζημιώσει.
όταν ένα ζώο παραμένει αδέσποτο και κανείς από τα υπόλοιπα μέρη του Δήμου, οι δημότες δηλαδή, δεν το σωτίζουν, το χτυπάνε. Όχι, δεν ήταν, γιατί ήταν γεννημένο το σκύλι. Να μ' αφήσετε να μιλήσω ή να μην κάνετε. Δεν έχει νόημα αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Όταν λοιπόν θα επιτεθεί λοιπόν το ζώο, αν έχει χτυπηθεί, αν δεν έχει να φάει, αν δεν έχει να κάνει το οτιδήποτε, θα επιτεθεί και απρόκλητα. Αυτό λοιπόν λέει ο νόμος εν προκειμένου. Γι' αυτό λοιπόν για να αποφευχθεί όλη αυτή η ιστορία, πρέπει να κάνουμε αυτά που υπόθηκαν πριν. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το νομικό σκέλος, ευθύνεται αυτός που τάσσε αδέσποτο καταρχήν. Ο ιδιοκτήτης που τάσσε αδέσποτο. Αφήστε με να τελειώσω λίγο. Και εφόσον λοιπόν έχει παραμείνει πει μακροχρονικό διάστημα αδέσποτο, ευθύνεται ο Δήμος. Λέγομαι Γιώτα Περήφανου, έχω έρθει με πολλές ιδιότητες εδώ, ως δημοσιογράφος, ως επικοινωνιολόγος, ως φοιτήτρια ανθρωπιστικών επιστημών, ως μέλος του Φιλοζωικού Συλλόγου Τρίπολης, μέλος της Ομοσπονδίας, συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια με τα παιδιά της Ομοσπονδίας. Θα σας μιλήσω για ένα κομμάτι με το οποίο έχω ασχοληθεί επί σειρά ετών και αφορά την επαρχία, τα χωριά μας, την ελληνική Ήπεθρο, το τι συμβαίνει εκεί. Καθόμουν αρκετές ώρες να δω τι θα γράψω, τι θα πω και αποφάσισα τελικά να εστιάσω σε μια βιωματική παρουσίαση. Ως μάχημη φιλόζωος, πώς έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλά περιστατικά κακοποίησης εδώ και πολλά χρόνια στην επαρχία. Να σας πω για τον νομό Ευβίας, να σας πω για τον νομό Αρκαδίας, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε. Για κάποιους άλλους νομούς, θαυμάσιες πόλεις, ωραία η επαρχία μας, αλλά δυστυχώς όσον αφορά το κοινωνικό κομμάτι, το ανθρωπιστικό κομμάτι, ακόμη βρισκόμαστε κάπου στο μεσαίωνα. Όχι στις νεότερες γενιές, εκείνη και η ελπίδα. Επειδή η κρίση στην Ελλάδα είναι πάρα πολλά χρόνια και τα χρήματα είναι περιορισμένα, θα πρέπει αυτά τα χρήματα που χαλάει ο Δήμος να πιάνουν τόπο. Λοιπόν, με λίγα χρήματα πρέπει να γίνονται πολλά πράγματα. Όχι το αντίθετο που κάνει ο Δήμος με πολλά χρήματα να μην πιάνουν τόπο. Θα σας πω τι προτείνουμε. Καταρχήν, πόσο κοστίζει μια στήρωση στο Δήμο Τρίπολης και πόσο κοστίζει παράδειγμα στο Δήμο Άστρους. Θα σας πω, στο Δήμο Τρίπολης κοστίζει μια στήρωση, όλο το πακέτο και το αντίστοιχο κάνουμε σύγκριση το ίδιο πακέτο. Άστρος Τρίπολη παράδειγμα. 350 ευρώ στο Δήμο Τρίπολης. Μαζί με την περιστυλλογή, η κάθε στήρωση, ναι, με το τσιπάκι και το εμβόλιο, τρέχεις δηλαδή. 350 ευρώ. Και πόσο κοστίζει το ίδιο πακέτο στο Άστρος, πρόσφατα, 135 ευρώ. Λοιπόν, και αυτό είναι καλή, σωστή διαχείριση κατά την άποψη του κύριου αντιδήμαρχου. Λοιπόν, γιατί ο κύριος αντιδήμαρχος δεν κάνει... Ναι. Σας διακόπτω, βεβαίως. Γιατί εδώ πέρα λέτε κάποιες αναλήθειες. Διευκρινίστε επακριβώς και αναλύστε το ποσό των 350 ευρώ το οποίο είπατε. Απλώς για να ενημερωθείτε. Θα σας το δώσω εγγράφως. Γιατί είναι μεγάλο. Πόσο... Αφήνετε υπονοούμενα εδώ. Δεν υπάρχει υπονοούμενο. Αφήσατε, είπαμε. Αφήσατε ένα νούμερο, σε παρακαλώ. Τα νούμερα είναι συγκεκριμένα που λέω. Βεβαίως έχω τα χαρτιά και σας τα δώσω. Προς ένα, τα στοιχεία αυτού του ποσού. Βεβαίως. Εδώ είναι τα στοιχεία στη διάρκεια. Θέλω να μου δώσει μία διευκρίνηση σχετικά με την τοποθέτηση για, ότι έχουν για κρυφά κονδύλια που λέει και πού πάει και πώς το γνωρίζει. Ευχαριστώ. Είπαμε ότι ο Δήμος... Κρυφά, ναι, θα σας πω, θα σας πω. Για τα φανερά, για τα φανερά... Μέχρι τώρα είπα, έχουμε βρει... Λοιπόν, επειδή... Επειδή ανακαλύπτουμε... Εδώ υπάρχει διαμαρτυρία, συγγνώμη. Διαμαρτύρονται εκ τη μία της περιοχής. Ναι. Γιατί ο Δήμος έχει αναθέσει τις στηρώσεις και τις όποιες εργασίες πρέπει να κάνει κτηνίατρη σε όλους τους κτηνίατρους της πόλης. Για ποιο λόγο. Λοιπόν, και διαμαρτύρονται ότι δεν επαρκούν τα χρήματα αυτά. Ο κ. Κουμαράλης εδώ είναι. Περιμένετε. Για να, το για να γίνει σωστή... Είναι... Να κάνεις διαγωνισμό να πετύχεις καλύτερη τιμή. Όταν πετύχεις καλύτερη τιμή στη στήρωση, κάνεις περισσότερες στηρώσεις. Όταν κάνεις περισσότερες στηρώσεις, δεν πολλαπλασιάζονται τα ζώα. Είναι απλή λογική. Έχουμε ζητήσει από το Δήμο να συνεργαστούμε για να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Θα πω και κάτι άλλο για λίγα λεπτά. Έχει δει ο Δήμος ότι αυτό με τον κύριο Μαριόλα, με τον ιδιώτη,
Είναι, κρατάει 15 χρόνια αυτή η συνεργασία, Δήμου και ιδιώτη. 15 χρόνια. Το πρόβλημα λύθηκε στα 15 χρόνια. Με τα ποσά που λέγουμε που έχουν σπαταληθεί. Όχι, το πρόβλημα παραμένει έξω. Όταν βλέπουμε ένα σύστημα, ναι, όταν βλέπουμε ότι ένα σύστημα δεν προχωράει ή δεν αποδίδει, τι κάνει ο πιο σοβαρός άνθρωπος. Ένα σοβαρός άνθρωπος. Το αλλάζεις. Δοκιμάζεις κάτι άλλο. Ας δοκιμάσουμε με το Δήμο Τρίπολης και αν δούμε ότι δεν καταφέραμε τίποτα, τότε θα σταλάξει. Θα συνεχίσει με τον κύριο Μαριόλα, που νομίζει ότι είναι επιτυχημένη.